Καλησπέρα. Ε, μου έχει αναθέσει ο κύριος Στέφος να εκφωνήσω εγώ την ομιλία του ακριβώς γιατί δεν Σωστά. μπορεί να είναι μαζί μας. Ε, και τον ευχαριστώ θερμά για την πολύ μεγάλη τιμή. Ε, είναι ουσιαστικά η γέφυρα θα μπορούσα να πω ας πούμε είναι γενιά τη δική του και στη γενιά τη δική μου από την άποψη της. Ε, Όποια συμβολή μπορεί να έχει η δική μου γενιά και σίγουρα τη μεγάλη που έχει δική του γενιά ε, σε ό,τι αφορά την, και την ε, ε, φιλολογία συνολικότερα, και αν θέλετε και την ε, ποιήση. Ε, τον ευχαριστώ θερμά. Ε, είχα το ελεύθερο από τον κύριο Στέφο να διαχειριστώ την ομιλία η τη οποία είναι εκτεταμένη, έχει τη λογική της δημοσίευσης των πρακτικών, αρκετά εκτεταμένη. Είχα το ελεύθερο να τη διαχειριστώ και στο πλαίσιο του χρόνου που έχω στη διάθεσή μου και επειδή η ώρα προχωράει θα ε, παρουσιάσω μια συντομευμένη εκδοχή. Ελπίζω ότι θα φανούν τα βασικά σημεία και θα είμαστε σε αναμονή των πρακτικών όταν με το καλό εκδοθούν προκειμένου να την απολαύσει το ολόκληρη. Επίσης θα απαντήσω σε ερωτήσεις που θα απευθυνθούν στην εισήγηση του κυρίου Στέφου. Δεν κάποιο τέτοιο πρόβλημα και προκαταβολικά σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ο ποιητικό λόγος του Γιώργου Σεφέρη κρατημένο σε μια δωρική λιτότητα χωρίς να χάνει την μουσικότητά του βασίζεται στο δραματικό στοιχείο στην υποβολή και στη συντακτική δομή της καθημερινότητας. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο μεγάλο μα ποιητή τιμήθηκε το 1963 για τη σύνολη ποιητική του δημιουργία, η οποία μεταφράστηκε και μεταφράζεται, κυκλοφόρησε και κυκλοφορεί σε πολλέ ξένε γλώσσε. Ωστόσο, η διδασκαλία της ποιησής του στη μέση εκπαίδευση απουσίαζε παντελώς ως το 1957 και δεν καταχωρούνται στα κείμενά του τα εν χρήση νεοελληνικά αναγνώσματα, με αποτέλεσμα η γενιά του κυρίου Στέφου να αγνοεί εντελώς το έργο του στα γυμνασιακά χρόνια και αργότερα στο Πανεπιστήμιο. Για πρώτη φορά λοιπόν ανθολογούνται ποιήματά του στα εγχειρίδια του τότε γυμνασίου το 1957 με τις βελτιωτικές επεμβάσεις που έγιναν στη σειρά των ιωλληνικών αναγνωσμάτων, έτη 1956-57, οι οποίες ε, επεμβάσεις έγιναν δραστικότερες με τη μεταπολίτευση. Καταλήξαμε λοιπόν στη σειρά των ελληνικών αναγνωσμάτων, η οποία ξεκίνησε το 1977 και ολοκληρώθηκε το 1983. Έκτοτε μετονομάστηκαν τα νεοελληνικά αναγνώσματα σε κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας διδακτικά βιβλία υψηλή ποιότητα με άνηση επιλογή, η οποία στα προηγούμενα δεν υφίσταται. Λαμβάνω εδώ, κάνω μια διακοπή για τον αίμιστο Γιώργο Παγανό που έφυγε πριν από μερικέ εβδομάδε από κοντά μα. Ανήκε σε αυτή τη συντακτική ομάδα. Στην περίοδο λοιπόν αυτή, ανθολογήθηκαν τρία εξαιρετικά σεφερικά ποίηματα, ανά ένα στι τρει τελευταίε τάξει του τότε εξαταξίου γυμνασίου. Συγκεκριμένα, στην τετάρτη τάξη, στην ενότητα Εθνική Ζωή, ανθολογήθηκε το ποίημα πάνω σε ένα ξένα στίχο από το τετράδιο γυμνασμάτων. Γραμμένο σε ελεύθερο στίχο, με 12 στροφέ, με ανισοσύλλαβου στίχους, έχει βέβαια ω αφόρμηση τον ξένο στίχο από το σονέτο του Γάλλου ποιητή Ζωάκιν Τεμπέγια, όπως ακούσαμε και προηγουμένως. Ε, και εννοείται ότι είναι η πρώτη επαφή των μαθητών του γυμνασίου τότε. Ο Ομυρικός Οδυσσέας, ως αρχαιότερο διαχρονικό σύμβολο του ελληνισμού, ταυτισμένος με τον σεφερικό άνθρωπο, χαράζει με δεξιοτεχνία τον δρόμο προς τη θάλασσα, τον δεσμό και την οσταλία της πατρικής γης, αλλά εκφράζει και το πάθος για τις ελληνικές ρίζες που δένουν τον σύγχρονο Οδυσσέα με τον τόπο του. Στην επόμενη τάξη, την πέμπτη τάξη, στην ενότητα Λογοτεχνία του Ελεύθερου Γένου, ανθολογήθηκε το υποβλητικό ποίημα Ο Βασιλιά τη Ασίνη από το ημερολόγιο καταστρώματο Α, ένα από τα ρεότερα ποίηματα του Σεφέρη. Και βέβαια, αφού βρισκόμαστε στην Αργολίδα, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι εμεί το αισθανόμαστε έτσι να εκφράζει ακόμα περισσότερο το συνεδριό μα. Πίσω από το φω του ελληνικού τοπίου, ο Σεφέρη βιώνει το χάσμα του χρόνου που μετέβαλε το παρελθόν σε μνημεία και το παρόν σε θλίψη. Αντίστοιχα, οι στοχασμοί του συμπυκνώνονται σε μια ποιητική εικόνα τη φρικτή ιτιά δίπλα στον ποταμό και με την ανάδυση του φωτό, ασπιδοφόρο ο ήλιο ανέβαινε πολεμώντα, προβάλλει το ελληνικό φω που αντιμάχεται δραματικά το σκότο και τη φθορά. Τέλο, στην έκτη τάξη είχε ανθολογηθεί στην ενότητα λυρικά ποίηματα το αριστούργηματικό ποίημα Τελευταίο Σταθμό από το ημερολόγιο Καταστρώματο Β με την τοπική και χρονική ένδειξη Κάβαντε 5 Οκτωβρίου του ένα ποίημα δύσκολο μεν, αλλά και από, το, από τα πλέον αντιπροσωπευτικά του εφαίρει, με κέντρο τον άνθρωπο και τα στοχαστικά μοτίβα του ποιητή. Ένα σύνθεμα με έντονα χρωματισμένο τον ηθικό χαρακτήρα και την ηθική ανθρωπολογία. Στο εγχειρίδιο τη Έκτη Γυμνασίου ήταν ανθρωπισμένο και το πεζό Θεόφιλο από τον πρώτο τόμο των Δοκιμών στην ενότητα Μελέτε Διατριβέ Επιστολέ, αναφερόμενο στον λαϊκό αυτοδίδακτο ζωγράφο από τη Μιττιλίνη, τον Θεόφιλο Χατζημιχάηλ. Τα προηγούμενα ποίηματα που ανέφερα εξακολουθούν να διδάσκονται και σήμερα και με την αναθεώρηση του 2001 μετακινήθηκαν στο διδακτικό βιβλίο της Δευτέρας Λυκείου μαζί με το απόσπασμα «Η γλώσσα του Ερωτόκριτου» πάλι από τον πρώτο τόμο των δοκιμών. Αυτό είχε ανθολογηθεί στο εγχειρίδιο της πρώτης Λυκείου σε προγενέστερη διάρθρωση της ύλη. Στη διδακτέα ύλη έχουν προσθεθεί δύο ακόμα σεφερικά ποίηματα με αποτέλεσμα, το έργο του εφέρει στη σημερινή σχολική πραγματικότητα να διδάσκεται στου μαθητέ του νυν τριτάξιου Λυκειού μόνο σε μία τάξη στη Δευτέρα Λυκειού. Τα δύο εξαίσια αυτά ποίηματα που προσθέθηκαν είναι η Ελένη και το Επιασπαλάθων, το κύκνιο άσμα τη ποιητική δημιουργία του Σεφέρι. Α ξεκινήσουμε από το πρώτο, από την Ελένη. Η πολυσημεία του μύθου τη Ελένη στην αρχαία ελληνική γραμματεία το ημιθεϊκό, το ημιθεϊκό αρχέτυπο της τελειότητας και η πολύπλανκτη μοίρα της στάθηκαν προφανώς οι αφετηρίες για τη σύνθεση της εφερικής Ελένης. Το ποίημα, όπως γνωρίζουμε, βασίζεται στην, στην παραλογή, του μύθου της, που ήταν γνωστή ήδη από τους σχετικούς στίχους της παλινοδίας του στη Σίχορου, τους οποίους μας παραδίδει ο Πλάτωνας, και όπως παρουσιάστηκε το 412 στην ομώνυμη τραγωδία του Ευρυπίδη, μόλι είχε συντελεστεί η Σικελική καταστροφή. Η μέθοδο με την οποία η Βρυπίδης επιχειρεί την ανατροπή του τροϊκού μύθου κατά τον Αίμνη στο Μαρονίτη είναι πράγματι ειδοφυή. Χρησιμοποιεί ένα παραμύθι για να δείξει την κουφότητα του παραδοσιακού μύθου. Ο μύθο και η ιστορία συμπλέκονται με τρόπο παράξενο στο ποίημα. Ο ποιητή, χρησιμοποιώντα τη μυθική μέθοδο με τη χρήση και μεταφορά του αρχαίου μύθου στην εποχή μα, διευρύνει την έννοια του συμβόλου, δίνει ευρύτερε διαστάσει και αναδημιουργεί. Συνεπώ, η ομυρική Ελένη μετατρέπεται από τον ποιητή σε ευρυπή ερμηνεία. Δεν είναι πλέον η μοιραία καλονή που οδήγησε δύο λαού σε πόλεμο, αλλά το σύμβολο του αγώνα χωρί σκοπό τη φαντασία του ειδόλου. Αν τώρα οι πλάτρε τη θαλασσοφίλη τη Κύπρου με την ασύγκριτη ομορφιά του αποτέλεσαν την πηγή έμπνευση για τον ποιητή τη Ελένη, το θεσπέσιο Σούνιο θα εμπνεύσει στον ποιητή το τελευταίο ποίημα το επί Ένα από τα πιο γνωστά του ποίηματα με σαφέστατη πολιτική διάσταση. Βασίζεται αποκλειστικά σε έναν αρχαίο μύθο που μας παραδίδει ο Πλάτων στην πολιτεία, τον περίφημο μύθο του Ηρός του Αρμενίου και αναφέρεται στο μυθικό επεισόδιο της σκληρή και παραδειγματική τιμωρία του τυράννου Αρδιαίου από την Παμφυλία. Οι συσχετισμοί βέβαια με τη χρονολογία γραφής και δημοσίευσης του ποίηματος 1971 είναι προφανής. Εδώ άλλωστε το συγκεκριμένο ποίημα θα μου επιτρέψετε να πω ότι συναντά και την εισήγηση της κυρίας Καραγεωργίου μιας και γνωρίζουμε ότι εκείνη την ημέρα στις 25 Μαρτίου του 1971 ήταν μαζί στην παρέα και ο Γιώργος Παυλόπουλος στην παρέα που βράδυσε στο Σούνιο και είδε τους ασπάλαθους. Επιπρόσθετα, στο ανθολόγιο της Δευτέρα τάξη Ενιαίου Λυκείου επιλογή που λέγεται Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, που είναι ένα ανθολόγιο μεταφράσεων, εμπεριέχονται δύο σεφαιρικά κείμενα στο παράτημα το απόσπασμα από το κάπα του μυθιστορήματος, η Ανδρομέδα, αναφερόμενο στη μυθική θηγατέρα του Κυφαία, η οποία προσδέθηκε από τους γονείς της ως εξυλαστήριο θύμα, επάνω σε έναν παραθαλάσσιο βράχο και λυτρώθηκε από τον Περσέ, ο οποίος σκότωσε το τέρας, έσωσε την κόρη και την υμφεύθηκε. Ο αρχαίος ελληνικός μύθος λειτουργεί στην πίεση του Σεφέρη με διπλό τρόπο. Με τη μυθολογική του διάσταση και τη σύγχρονη ποιητική του αναδημιουργία και αποτελεί ένα είδος μύτου στο έργο του. Το δεύτερο είναι η επιδρομή. 17 Νοεμβρίου 1942 από το τετράδιο γυμνασμάτων Β. Στην ενότητα καλλιγραφήματα, όπου το θέαμα της νυχτερινής αεροπορικής επιδρομής, ιδωμένο από το έδαφος, προκαλεί συναισθήματα πόνου και συμφοράς. Οι άνθρωποι σαν να εκλυπαρούν, εκφωνούν το χωρίς στίξη επιφώνημα ό, 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 ό όχι θριαμβευτικά, αλλά σχετιλιαστικά, γιατί προκαλεί τον θρήνο. Επιτυχή διδακτική επιλογή κρίνεται και η ανθολόγηση αποσπασμάτων στο εγχειρίδιο των τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων των σημερινών ΕΠΑΛ. Στη δευτέρα τάξη ανθολογείται το κείμενο «Γιώτα» από το Μυθιστόρημα με τα χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου, τη λαϊκή μα παράδοση και των ασχολιών των κατοίκων και με εικόνε δυνατέ, διάστηκτε από μεταφορέ, παρομοιώσει και προσωποποιήσει ενδεικτικά. Σπασμένα ξύλα από ταξίδια που δεν τελείωσαν, σώματα που δεν ξέρουν πια πώς να αγαπήσουν. Στην τρίτη τάξη ανθολογείται απόσπασμα 12 στίχων από την Ελένη, ξεκινώντας από το τίποτε στην τρία ένα είδωλο. Παράλληλα, με την πρώτη εισαγωγή τη πίστη του Σεφέρη στο Εξατάξιο Γυμνάσιο, είχαν ανθολογική στι τρει πρώτε τάξει τα ακόλουθα ποίηματα, τα οποία διδάχθηκαν ω το 2006. Στην πρώτη τάξη, στην ενότητα Γνωριμία με τον τόπο μα και άλλου τόπου, εδώ η εισήγηση της κυρίας Καμάγκα νομίζω ότι αποτελεί υπόβαθρο, απόσπασμα από το ποίημα 12, το ΙΒ του μυθιστορήματος, Μποτήλια στο πέλαγο, η στίχη 1-9 με τον τίτλο Τρει βράχοι. Είναι η πρώτη φορά που εισάγεται στη διδακτική πράξη η ποιητική σύνθεση το μυθιστόρημα που πραγματικά αποτελεί σταθμό όπως όλοι γνωρίζουμε στην ποιήση του Σεφέρη. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι είναι ένα είδος κοπερνίκια στροφής στην ελληνική ποιήση και στην ελληνική λογοτεχνία του περασμένου αιώνα. Οι 24 μονάδες το αντίστοιχες με τις 24 ραψοδίες του Ομήρου, τη μυτική αναφορά πιθανόν στον πρώτο και μέγιστο ποιητή της ελληνικής γλώσσας, είναι μια σειρά δραματικών σκηνών μέσα στις οποίες κινείται και δρά ένα πλήθος προσώπων. Στη δεύτερη τάξη, στην ενότητα τα μικρασιατικά, υπάρχει απόσπασμα ξανά από το μυθιστόρημα από το Δέλτα Αργονάφτες. Περάσαμε κάβους πολλούς, πολλά νησιά, τη θάλασσα κτλ. Ο τίτλο παραπέμπει στην αργοναυτική εκστρατεία και ο μύθο διασταυρώνεται με το μυρικό έπο και τον κύκλο του οδυσιακού Νόστου. Ο αφηγητή παρουσιάζει το ανώνυμο πλήρωμα τη Αργού με τα χαρακτηριστικά των συντρόφων του Οδυσσέα. Στην ενότητα, ο καημό τη ξενιτιά, απόσπασμα με τι τρει πρώτε στροφέ, παλιά μου φίλε, τι γυρεύει από το ποίημα Γυρισμό του Ξενιτεμένου. Από τα πιο ίσω καταθλιπτικά στη γενική του έμπνευση ποίηματα του Τσεφέρη, με συναισθήματα που σχετίζονται γύρω από το άλγο τη πατρίδα που βασανίζουν τον ξενιτεμένο και τον σε φέρει χωρί διακοπή. Στην τρίτη τάξη είχαν ανθολογηθεί τέσσερα αποσπάσματα. Το 23 από το μυθιστόρημα, το ΚΓ, λίγο ακόμα, ο ποιητή με κλασική λιτότητα και πυκνή υπονοητική έκφραση, ενώνει σταθερά το εξωτερικό φωτεινό τοπίο με την εσωτερική κατάσταση, τη φωτεινή φύση με την ψυχική διάθεση. Το ποιήμα άρνηση, το πέμπτο τη τροφή που έχει μελοποιηθεί, όπου σε φέρει προσιλωμένο στην παράδοση τόσο στη μορφή. Έτσι, ομοιοκαταληξία και μέτριο εμβικό, όσο και στο περιεχόμενο ένα απλό και λυρικό ύφο που τον χαρακτηρίζει ένα πνεύμα αισιοδοξία για τη ζωή, θα τον οδηγήσει στην αλλαγή, αντιτάσσοντα την άρνηση που κομίζει το νέο ποιητικό μήνυμα. Το τρίτο είναι πάλι από την, ε, στην ενότητα η νεότερη λογοτεχνία 1922-1945. Δεν θέλω τίποτα άλλο παρά να μιλήσω απλά. Τετράτηστιχο απόσπασμα από μεγαλύτερη ποιητική σύνθεση αφιερωμένη στον Παναγιοτόπουλο όχι τον Ιωταμή φυσικά, με τίτλο «Ένας γέροντας στην Ακροποταμιά». Στα ενχρήση σήμερα ε, κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας του Γυμνασίου που εκδόθηκαν το 2006-2007, ανθολογούνται ποίηματα μόνο στο διδακτικό βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου. Με αποτέλεσμα οι μαθητές μας, όπως και του Λυκείου, να έρχονται σε επαφή με τη σεμιφερική ποιήση μόνο σε μία τάξη. Μια γνωριμία που οπωσδήποτε είναι ελληπή, γιατί και η επιλογή μοιάζει αρκετά ετερόκλητη. Είναι εύστοχη η καταχώρηση τη ομιλία του ποιητή τη Σοκχόλμη κατά τη διάρκεια απονομή του βραβείου Νόμπελ το 1963 το Δεκέμβριο, θέλοντα να δοθεί έτσι έμφαση στην αδιάσπαστη συνέχεια τη περιλάλη τη ελληνική γλώσσα, στην διαχρονική τη εξέλιξη, καθώ και την λειτουργικότητα τη ποιήση στη σύγχρονη εποχή. Κρίνεται όμω, τουλάχιστον κατά τον συντάκτη αυτή τη μελέτη, απρόσφορη διδακτικά η παράθεση από την ευρύτερη σεφερική παραγωγή τριών χαϊκού, ποιημάτων με ιαπωνέζικη στη μορφή. Αντίθετα, επιτυχή είναι η ανθολόγηση του ποιήματο, έστω και μοναδικού, με τον τρόπο του Γιώργου Σεφέρη, του ΓΣ ΣΥΓΜΑ Τετράδι Γυμνασμάτων, μετάφραση βέβαια του κλασικού γαλλικού λογοτεχνικού όρου, αλλά με τα αρχικά που δηλώνουν τον ίδιο το Αυτά σε ό,τι αφορά την Ελλαδική εκπαίδευση. Περνάμε στην Κύπρο και ολοκληρώνουμε σε λιγάκι. Στα κείμενα λογοτεχνία τη Κύπρου με τον τίτλο Ο λόγο ανάγκη τη ψυχή, ανθολογούνται τέσσερα ποίηματα στα εγχειρίδια και των τριών τάξεων του γυμνασίου. Στην πρώτη τάξη, θεματική ενότητα, λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία, ο καημό τη ξενιτιά, ανθολογείται το πολίστικο ποίημα γυρισμό του ξενιτεμένου. Απόσπασμα που, όπω είπαμε, είχε ανθολογική στα ημέτερα νεοελληνικά αναγνώσματα τη Δευτέρα Γυμνασίου του 1979. Στη δευτέρα τάξη, στην Ενότητα Λογοτεχνία και Οικολογία με περιβαλλοντικά προβλήματα, ανθολογείται ένα σύντομο αλλά εξαιρετικό ποίημα, ο ήπιο κολονό από το δεύτερο τετράδιο γυμνασμάτων, που αναφέρεται στον βίο μετασχηματισμό εξαιτία του πολέμου και τη αστιφιλία του Αττικού τοπίου και ιδιαίτερα μια ιστορική περιοχή των Αθηνών του Κολονού. Τέλο, στην τρίτη τάξη ανθολογούνται δύο ποίηματα, στη θεματική ενότητα Ο Τόπο μου και οι άνθρωποι, απόσπασμα εννέα στίχων από το 12ο του μυθιστορήματο Μποτήλια στο Πέλαγο. Και το δεύτερο ποίημα, Λεπτομέρειε στην Κύπρο, είναι αφιερωμένο στον ζωγράφο Διαμαντή, από το ημερολόγιο καταστρώματο 3, το τρίτο, γράφτηκε το 1953, όταν ο ποιητή μαζί με τον Κύπριο και ζωγράφο και προσωπικό του φίλο Διαμαντή επισκέφθηκε την φραγική εκκλησία του Αγίου Μάμα στο Δάλι και την εκκλησία τη Παναγιά Φορβιότητα στην Ασίνο. Η επιλογή σεφερικών κειμένων από τη συνταχτική ομάδα σύμφωνα με τον συντάκτη της μελέτης σε ό,τι αφορά την μεγαλώνισο, δεν είναι απόλυτα επιτυχής, παρουσιάζει κενά γιατί παραλείπονται χαρακτηριστικά ποίηματα κυπριακής έμπνευση, ενδεικτικά αναφέρουμε την Ελένη, τον δαίμονα της Πορνίας, στα περίχωρα της Κερίνιας, οι γάτη του Ανικόλα και πολλά άλλα. Με αποκορύφωμα την Σαλαμίνα της Κύπρου, όπως εφέρεις χρησιμοποιεί υπενικτικά έναν λόγο χρισμοδοτικό, ε, με προφητική χρειά, προμηνά την τελική επικράτηση του δικαίου στην Κύπρο και την απελευθέρωση της Μεγαλονήσου από τους Άγγλους. Ως προς την υπόλοιπη δικαίωση της Κύπρου είμαστε ακόμα εν αναμονή. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.